Γεια σας, είμαι ο Πάνος και σήμερα θα δούμε ένα unboxing του Commands & Color Ancients. Ένα παιχνίδι της GMT Games για δύο παίχτες, ένα παιχνίδι στο οποίο, το οποίο αναπαριστά μάχες της αρχαιότητας και συγκεκριμένα το βασικό κουτί, καθώς υπάρχουν και αρκετά expansion για αυτό το παιχνίδι, αναπαριστά μάχες ανάμεσα στην αρχαία Ρώμη και την αρχαία Καρχιδόνα. Περίπου 1-2 ώρες διαρκεί κάθε μάχη, ανάλογα με το πόσο περίπλοκο είναι το στήσιμο, ποια μάχη ήταν, πόσες μονάδες λαμβάνουν χώρα κλπ. Χρησιμοποιεί το παιχνίδι το σύστημα Commands & Colors του Richard Borg. Έχουμε δει ένα unboxing του Commands & Colors Napoleonics επίσης, το οποίο θα βάλω στην περιγραφή αυτού του βίντεο για όποιον θέλει να το δει. Είναι το σύστημα που χρησιμοποιείται στο πιο γνωστό σε όλους Memoir και χωρίς άλλα λόγια πάμε να δούμε τι έχει το κουτί. Commands & Colors Ancients λοιπόν, το κουτί. Βλέπουμε λέει ότι περιέχει 10 επικές μάχες ανάμεσα στη Ρώμη και στην Καρχιδόνα. Είναι η 7η εκτύπωση αυτή του 2021, η τελευταία εκτύπωση, η οποία έχει και όλες τις διορθώσεις που μπορεί να υπάρχουν. Και βλέπουμε εδώ ένα τεράστιο σακουλάκι, βασικά όχι σακουλάκι, ένα τεράστιο μεγάλο σακούλι από blocks. Γκρίζα, μαύρα, καφέ, σε διάφορα σχήματα. Δεν θα τα ανοίξω, αλλά είναι αυτά στα οποία θα κολλήσουμε τα αυτοκόλλητα που θα δείτε σε λίγο. Τα ζάρια θα τα ανοίξω να τα δούμε λίγο καθώς είναι ιδιαίτερα, ας πούμε έτσι. Βλέπουμε εδώ ότι είναι εξάπλευραμένα, αλλά έχουν κόκκινο, πράσινο, μπλε τρίγωνο. Έχουν μια ανακοκεφαλή, ένα μπάνερ και ένα χ. Με άλλο διασταυρούμενα ξύφι σε σχήμα χ. Οπότε αυτά είναι τα ζάρια. Έχουμε κάποιες κάρτες, τις οποίες θα τις ανοίξουμε σε λίγο. Έχουμε το rulebook. Richard Borg, βλέπετε, game design. Το rulebook είναι της 5ης έκδοσης, του 2005, άρα δεν έχει αλλαγές το rulebook. Τέλεια. Και το rulebook είναι σε λευκό, όχι γυαλιστερό χαρτί, όπως ακριβώς μου αρέσει. Και είναι αρκετά απλό το σύστημα, το Commands & Colors. Θα το χαρακτήριζε κανείς εισαγωγικό wargame. Εξηγεί κάποια πράγματα, πώς γίνονται οι μονάδες, πώς γίνεται το advancement κλπ. Και μετά πώς γίνονται οι μάχες, εντάξει. Ίσως δείξουμε κάποιο βίντεο για το σύστημα Command & Colors, καθώς είναι από τα αγαπημένα μου συστήματα και το Memoir ένα αγαπημένο παιχνίδι. Βλέπουμε και κάποια παραδείγματα εδώ και εκεί, κάπου-κάπου. Κυρίως όμως βλέπουμε αρκετό κείμενο, όπως όλα τα καλά rulebook της GMT. Πώς είναι οι leaders, πώς τραβάς command cards, τι σχέση έχει το terrain κλπ. Κλπ. Συνολικά έχουμε 24 σελίδες. Στη συνέχεια έχουμε ένα βιβλιαράκι με τα σενάρια. Σενάριος booklet λοιπόν και έχουμε τις μάχες του Άκραγας, του ποταμού Κρυμισού, του Μπάγκραντας, του ποταμού Τίκινου, της Τρέβια, της Λίμνης Τρασιμένους, Κάνες, Ντερτόζα, η δεύτερη μάχη του Μπενεβέντουμ, του Καστούλο, Μπίκουλα, Μετόρου, Σίλιπα, Great Plains και Ζάμα. Και βλέπουμε δίπλα και πότε έγιναν οι μάχες. Ξεκινούν από το 406 π.Χ. και φτάνουν στο 202 π.Χ. άρα είναι όντως Ancients. Και για κάθε μάχη, βλέπουμε κάθε μάχη είναι μια σελίδα, δείχνει πώς να στήσει το ταμπλό, πόσα command cards παίρνει ο κάθε παίχτης, ποιος παίζει πρώτος, τι victory conditions έχουμε και αν υπάρχουν special rules, αλλά και ένα ιστορικό background για κάθε μάχη που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είναι ένας τρόπος για να μάθουμε καλύτερα και ιστορία. Μπορούμε να δούμε εδώ ότι ας πούμε η πρώτη μάχη δεν έχει κάποιους special κανόνες, η δεύτερη όμως έχει αρκετούς special κανόνες. Και κάθε μάχη είναι διαφορετική, αυτή είναι στα 7 banners, αυτή είναι στα 6. Εδώ παίζουν πρώτοι οι Καρχιδόνοι, εδώ παίζουν πρώτοι οι Ρωμαίοι κλπ. Κλπ. Βλέπουμε λοιπόν τις μάχες, όλες είναι αντίστοιχα περιγράφονται. Η τελευταία μάχη φαίνεται να έχει λίγο περισσότερες μονάδες. Μετά έχουμε το mounted ταμπλό του παιχνιδιού, το οποίο, για να το δούμε λίγο, το mounted ταμπλό του παιχνιδιού, το οποίο έχει τα εξάγωνα πάνω στα οποία μπαίνει το τερέν και πάνω στα οποία κινούνται οι μονάδες. Βλέπουμε από την άλλη μεριά ότι έχει το ίδιο αλλά με νούμερα συντεταγμένες, ας πούμε έτσι, τα tiles. Και από εδώ βλέπουμε ότι δεν τελειώνει από αυτή τη μεριά, καθώς εάν κάποιος έχει δύο αντίγραφα αυτού και ένα expansion για Epic Battles, μπορεί να τα ενώσει για να παίξει ακόμα μεγαλύτερες μάχες. Ακούγεται καλό. Ακούγεται και δύσκολο όμως. Ups. Μετά έχουμε κάποια reference sheets, δύο reference sheets, ένα για τον κάθε παίκτη. Θυμίζω ότι το βασικό κουτί είναι αποκλειστικά για δύο παίκτες. Και έχουμε εδώ να εξηγεί στη range μάχη και στην close combat, δηλαδή στη μάχη εκ του συστάδιν, τι ακριβώς
είναι το κάθε σύμβολο και πόσα hits κάνει κλπ. Ανάλογα με το τι έχει ο αντίπαλος. Εδώ έχουμε τις μονάδες. Πόσο μπορούν να κινηθούν, πόσο μακριά μπορούν να χτυπήσουν, αν μπορούν να αγνοήσουν κάποιο σύμβολο στα ζάρια κλπ. Και από πίσω έχουμε μια λίστα με όλες τις κάρτες του παιχνιδιού, καθώς και επίσης κάποιες μονάδες και πόσα ζάρια ρίχνουν κλπ. Τα δύο είναι ακριβώς ίδια. Κόπιρα 2018, άρα θα είναι από την προηγούμενη έκδοση, την έκτη. Και φυσικά κάτω-κάτω έχουμε πρώτα απ' όλα τα αυτοκόλλητα που πρέπει να κολλήσουμε σε όλα αυτά τα ξύλινα τουβλάκια που είδαμε. Όλα αυτά είναι τα αυτοκόλλητα. Έχει δουλίτσα για να κολληθούν όλα αυτά, θα πρέπει να αγκαρέψω κάποιον μάλλον. Και τέλος έχουμε και κάποια tiles, terrain tiles, τα οποία μπαίνουν πάνω από το χάρτη για να δείξουν λόφους, δάσος και ποτάμι. Βλέπουμε ότι δεν έχει πάρα πολλά κομπόνες στο παιχνίδι, το πιο βασικό του κομμάτι στα κομπόνες είναι τα ξύλινα κυβάκια. Ας δούμε και τις κάρτες και επανερχόμαστε. Οι κάρτες λοιπόν του Commands and Colors Ancients είναι το λεγόμενο Command Deck, το οποίο περιέχει συνήθως κάρτες που λένε δώσε δύο εντολές στις μονάδες στο αριστερό μέρος του χάρτη ή στο κεντρικό ή στο μεσαίο. Εδώ πάμε στο μεσαίο και κάπου θα πηγαίνουμε και στο δεξί λογικά. Να, και εδώ πάμε στο δεξί. Περισσότερες κάρτες στο σύστημα αυτό, στο Commands and Colors, είναι έτσι. Σου δίνουν δηλαδή τη δυνατότητα να κουνήσεις μονάδες και leaders στη συγκεκριμένη μεριά του ταμπλό. Το ταμπλό χωρίζεται λοιπόν σε τρεις κατηγορίες και ο καθένας στο γύρο του παίζει μία κάρτα. Εδώ έχουμε και μια πιο special κάρτα που μπορεί να σου επιτρέπει να κουνήσεις μέχρι δύο μονάδες στο αριστερό μέρος και μέχρι δύο στο δεξί. Και φυσικά έχουμε και κάποιες, ας πούμε αυτή λέει Order Light Troops, δηλαδή όλα τα light στρατεύματα μπορούν να κινηθούν σε οποιοδήποτε τμήμα και αν βρίσκονται. Medium Troops το ίδιο και Heavy Troops τα κόκκινα. Οπότε τα κυκλάκια, τα πράσινα είναι Light Troops, τα τρίγωνα τα μπλε είναι Medium Troops και τα κόκκινα τετράγωνα είναι Heavy Troops. Και μετά υπάρχουν και κάποιες άλλες κάρτες οι οποίες δίνουν Extra Leadership, 3 ή 4, και κάποια Events ας πούμε έτσι, όπως Counter Attack, την ώρα που ένας αντίπαλος σου παίζει επίθεση μπορείς να παίξεις αυτήν την κάρτα και να αντιπτυχθείς πρώτος και να το σκοτώσεις, χαιρετήματα κλπ. Δεν βλέπουμε καμία σχεδόν εικονογράφηση, μόνο κείμενο, απλές κάρτες, με λίγο μουντί θα έλεγε κανείς, έτσι, γραφιστική απεικόνηση, με αυτά τα μπέζ, κίτρινοπα, πολύ απαλά χρώματα. Είναι όλα όμως στο σύστημα του παιχνιδιού, στο στυλ του παιχνιδιού, στο στυλ των αρχαίων χρόνων. Οπότε, αυτά είναι τα components, πάμε σε μερικές τελικές σκέψεις για το Commands and Colors Ancients. Είδαμε λοιπόν τα περιεχόμενα του Commands and Colors Ancients. Δεν θα έλεγα ότι το παιχνίδι έχει τα φοβερά components ή κάτι τέτοιο, αν και τα ξύλινα τουβλάκια είναι πολύ καλής ποιότητας και ο χάρτης είναι mounted. Παρ' όλα αυτά πρόκειται απλά για ξύλινα τουβλάκια στα οποία καλώς αυτοκόλλητα. Είδαμε ότι τα tiles είναι λίγο φθηνά. Αν δεν το είδαμε, το πλαστικό τους, το χαρτόνι τους είναι λίγο λεπτό. Και η γραφιστική απεικόνηση είναι συγκεκριμένη. Προσπαθεί να απεικονίσει μάχες του αρχαίου κόσμου. Μάχες του αρχαίου κόσμου, εκεί που το formation, δηλαδή η τακτική της κάθε πλευράς, έπαιζε πολύ μεγάλο ρόλο. Με ποια σειρά θα κινήσει μονάδες σου, πώς θα επιτεθούν, αν θα μπορέσει να πλευρίσει τον αντίπαλο κλπ. Αυτό προσπαθεί να αναπαραστήσει και το παιχνίδι με τις 10 επικές μάχες που έχει ανάμεσα στην αρχαία Ρώμη και στην αρχαία Καρχιδόνα. Ένα πάρα πολύ πετυχημένο παιχνίδι για το οποίο έχουν βγει πάρα πολλά expansion. Σε κάποιο ή κάποια από αυτά υπάρχουν και ελληνικά στρατεύματα αρχαία Ελλάδα φυσικά. Μ' αρέσουν οι αρχαίες μάχες, μ' αρέσει να μαθαίνω ιστορία, οπότε εκτιμώ το συγκεκριμένο παιχνίδι θα παιχτεί, ειδικά αφού στην παρέα αρέσει και το Memor. Μέχρι να γίνει αυτό και ενδεχομένως να δούμε κάποιο βίντεο, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.